Ξάνεψα, παιδιά, ναι, ζωντάνεψα. Αναστήθη ο Λάζαρος. Σήμερα είμαι καλά. Δεν πονάει το κορμί μου, δεν πονάει το στομάχι μου. Ωραία. Δεν αισθάνομαι ατονία, υπνηλία. Βαριεστημάρα, όλα μαζί τα είχα. Είναι αγαπημένα μου σκουλαρίκια. Σας είχα πει, τα είχα πάρει από καλάθια στη Μύκονο πριν από 4 χρόνια. Τα βάζω κάθε χρόνο νεγούρι μου. Μόλις νιώθω ότι λίγο καλοκαίριασε. Εντυπωσιάκονται. Κατευθείαν. Και επειδή εγώ ένιωσα ότι καλοκαίριασε, έβαλα και όλα τα χρώματα στο πρόσωπο μου σήμερα. Είπα να με σκουρίνω. Δεν έχω πάρει ακόμα αυτό το χρώμα, αλλά θα φροντίσω να το πάρω. Γιατί δεν μπορώ άλλη ασφρίλα. Βαρέθηκα. Έχω και τη μικρή μου κόρη που λέει κάθε μέρα: πότε θα γίνει καλοκαίρι, θέλω να γίνει καλοκαίρι. Δεν μου αρέσει άλλο χειμώνα, δεν τον θέλω άλλο. Θέλω να γίνει καλοκαίρι. Αυτό είναι 100 φορές. Λες, παιδί μου, φτάνει, μην επαναλαμβάνεσαι. Ξεπέρασες και εμένα. Είμαι κουραστική. Και ήρθε η επιθυμία της, έγινε, πώς το λένε, έγινε πραγματικότητα, διότι νομίζω τώρα μπαίνει η άνοιξη επίσημα σε μια ώρα. Σήμερα. Μπαίνει επίσημα η άνοιξη. Θέλουμε, Ελένη, να μας φροντίσει, να κάνεις ηλιοθεραπείες, να μας δίνεις φωτογραφίες, να βλέπουμε και εμείς. Τι, το παιδί εδώ όλη μέρα με κανιβαλίζει από την ώρα που ήρθα για τις φωτογραφίες που φοράω τη μαντήλα και είμαι. Καλά, δεν είναι άρχια, παιδιά. Καταλαβαίνω, τις είδα και εγώ και γέλαγα. Αλλά μπείτε και στη θέση. Σαν το μελισσοκόμο. Δηλαδή, καμιά μέρα θα θέλω σε καμιά. Λέμε, πες ότι με πιάνε κανένα πόνο, κανένα φάκτη σε καμιά εξοχή. Δεν μπορώ να αισθάνομαι συνέχεια κάποιο είναι από πίσω και δεν μπορώ ούτε να σταματήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μη σε πιάνει και λίγο, λες, σε πιάνε καλά. Δεν θέλω να έχω πρόσωπο. Θέλω να έχω μια μαντήλα. Τι πάει, με την μπούρκερ είναι ωραία. Με τη μαντήλα ωραία είσαι πάντως. Μα αφού δεν φαίνομαι. Φαίνεσαι λίγο, αυτό που φαίνεται. Ξέρουμε εμείς να κομπλιμεντάρουμε και το λίγο. Έχουμε εκπαιδευτεί και στο λίγο κομπλιμεντάρισμα. Όχι τίποτα άλλο, νησιό και στα λαγκάδια. Μην γλιστρήσει κανένα φωτογράφο και πάτε κανένα ατύχημα εκεί πέρα που έρχονται και κρέμονται πάνω στα βουνάκια στου λόγου. Και μετά με τρέχουν εμένα. Σου πω, πέρα προβλήματα που έχει ο κόσμο. Να βγάζω μόνη μου τι φωτογραφίε. Για να μην τραβεί ο διάθρο και πάτε κανένα ατύχημα. Την προηγούμενη φορά δεν μου λε κοιτάτε. Στιγμές, αυτές που φαίνονται, εν πάση περιπτώσει, οι άλλες που δεν φαίνονται, δεν θα τις δείτε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, θα σας ανεβάζω εγώ. Μπράβο, τσάμπα, θα μπαίνετε στο Twitter, χτυπάτε Ελένη, τι θέλετε. Μπράβο, Ελένη, μπράβο, μπράβο. Τι θέλετε, το κομμωτήριο, άλουστη, αναμαλιασμένη, πάτε την ρε. Είμαστε χαρούμενοι. Να μην πάτε τα λόγια. Οι φωτογράφονται ο κόσμος. Κρίμα είναι. Τι ωραία. Πόσο θέλω να σε βλέπω άλουστη. Άλουστη, θα με ευχαριστηθείς. Και αναμαλιασμένη. Τώρα κάνε το άλουστη 2-13. Ναι, το άλμπουμ. Να κάνεις το άλουστη μετά. Τώρα, ετοιμαστείτε. Να. Θα σας τα λέω για να τα προλάβω. Θα ανέβω σε πλοίο. Θα με βγάλω αναμαλιασμένη. Εκεί με τον αέρα. Πάρα που φεύγει το μαλλί έτσι από την άλλη πλευρά. Είδε τη σούπα να το κάνετε όλοι, παιδί μου. Όπως δεν βλέπετε. Εντάξει, δεν ήξερα πια τόσο πολύ. Τόσο κόσμο υπάρχει. Εγώ έλεγα να με βαρεθείτε, αλλά αφού σας αρέσει να με βλέπετε. Φωτο shooting, κάνα Σαββατοκύριακο. Να τρελαθείτε να με βλέπετε. Δεν θα υπάρχει εκδρομή χωρίς να με βλέπετε στο Twitter. Εμείς όμως που είμαστε πραγματικά της φύσης, ξέρουμε και σου βγάζουμε φωτογραφίες. Ελένη, έχει βγάλει τρομερή φωτογραφία. Δεν μπορούσα να το στείλω στον Αποστόλη, στην αφιερώνω επειδή.